Χαλογιάννη. Ο τρίτος ομιλητής, ο κύριος Λαγός Ιωάννης από τη Χρυσή Αυγή. Ελάτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εχθές, από αυτή εδώ την αίθουσα, ακούσαμε για 2 ώρες περίπου τον Πρωθυπουργό της χώρας να μιλάει και να μας λέει το απόλυτο τίποτα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να υπόσχεται διάφορα πράγματα τα οποία θα συμβούν στο μέλλον από τη Βουλή, από την κυβέρνησή του, αλλά φυσικά θα μου επιτρέψετε εμένα προσωπικά και του κόμματός μου να μην έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας, γιατί πριν από 7-8 μήνες ήταν άλλα αυτά που έλεγε και άλλα αυτά που έπραξε, και φυσικά πριν γίνει η κυβέρνηση και πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία της χώρας έλεγε τελείως διαφορετικά πράγματα. Μας μιλούσε για σκίσιμο των μνημονίων, μας έλεγε ότι με ένα νόμο θα τα εξαφανίσει όλα αυτά, και τελικά για αυτό το λόγο και για τα ψεύδη τα οποία είπε τόσους μήνες μετά, για 7-8 μήνες, έχασε το 1/3 περίπου της κοινοβουλευτικής του δύναμης, και αυτός και μόνο ήταν ο λόγος που οδήγησε τη χώρα σε εκλογές, επιβαρύνοντας για άλλη μια φορά το ελληνικό δημόσιο. Ο μοναδικός λόγος που η Ελλάδα οδηγήθηκε σε εκλογές πριν από 20 περίπου μέρες είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να ξεκαθαρίσει το κομματικό του τοπίο, ήθελε να βγάλει έξω την οποιαδήποτε εσωτερική αντιπολίτευση είχε, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το έργο δυστυχώς που κάνει βάρος της πατρίδας μας. Τον ακούσαμε να μιλάει χθες και να μας λέει διάφορα πράγματα, όπως ότι θα φέρει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο διακυβέρνησης και τα συναφή. Μα βάσει αυτού του θεσμικού πλαισίου, το οποίο εφάρμοσε πριν από 6-7 μήνες η δική του κυβέρνηση, είναι το σχέδιο νόμου του Κατρούγκαλου, το οποίο έφερε πίσω όλους τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους, όλους τους γιατρούς οι οποίοι είχαν πάρει φαγελάκι, όλους όσους είχαν διωχθεί για κάποιες παράνομες πράξεις. Πάνω σε αυτό λοιπόν το νέο θεσμικό πλαίσιο θα λειτουργήσουμε. Να τα δούμε και στην πορεία, γιατί εμείς είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται να επακολουθήσει. Επίσης, να ακούσαμε σε κάποιο σημείο να μιλάει για αντιπολίτευση που υπάρχει πλέον στην Ελλάδα από το παλιό οικονομικό κατεστημένο. Ότι τον κυνηγάει δηλαδή τον ίδιον και την κυβέρνησή του το παλιό οικονομικό κατεστημένο. Θα θέλαμε να το ρωτήσουμε, η Γιάννα Αγγελοπούλου ανήκει στο παλιό οικονομικό κατεστημένο ή στο νέο οικονομικό κατεστημένο που πάει ο ίδιος να εφαρμόσει και με το οποίο απόλυτα συνεργάζεται? Επίσης, ακούσαμε για διαφορετικούς στόχους ανάπτυξης που υπάρχουν μεταξύ της κυβέρνησής του και της αντιπολίτευσης. Μα αυτό είναι τουλάχιστον γελίο να λέγεται, γιατί ήταν η κυβέρνησή του με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ψήφιζαν σύσσωμα τα μέτρα τα οποία έφερε στην Ελληνική Βουλή. Και μάλιστα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και είναι αξιωματική αντιπολίτευση, του έλεγε ευθέως μέσα από αυτή εδώ την αίθουσα ότι μη φοβάσαι, εμείς δεν πρόκειται να σε ρίξουμε, φέρε τα μέτρα αυτά που υπάρχουν και εμείς θα τα ψηφίσουμε. Όπως και ακριβώς συνέβαινε. Άρα δεν υπάρχει διαφορετικό τρόπο σκέψης, υπάρχει ακριβώς το ίδιο πλάνο το οποίο εφαρμόζουν. Ακούσαμε επίσης να μας μιλάει για κοινωνική συνοχή, η οποία θα εφαρμοστεί στην πατρίδα μας. Να του πούμε μόνο ότι η κοινωνική συνοχή δεν γίνεται να υπάρχει σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, όταν υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια λαθρομετανάστες και τα ποσά αυτά αυξάνουν συνεχώς. Η κοινωνική συνοχή αυτή λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει, και αυτά θα πάει να τα πει στα νησιά του Αιγαίου μας, που δέχονται καθημερινά χιλιάδες λαθρομεταναστών, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Κοινωνική συνοχή θα υπάρξει όταν η Ελλάδα λειτουργήσει σαν ένα ενιαίο κράτος, με τις συγκεκριμένες δομές που είχε τόσα χρόνια. Είναι θράσος επίσης όταν ακούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να κατηγορεί κάποιους ότι στήριξαν, λέει, στο δημοψήφισμα που ο ίδιος διεξήγαγε, στήριξαν τον ναι. Βεβαίως και είναι ντροπή για κάποιους που στήριξαν τον ναι. Όμως η χειρότερη ντροπή είναι στον ίδιο και στην κυβέρνησή του, που πήραν αυτό το δημοψήφισμα και μετέτρεψαν το όχι του ελληνικού λαού σε ναι. Μετά δηλαδή από 5 μέρες από τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το μετέτρεψε. Και έχει λοιπόν το θράσος τώρα να μας λέει ότι κάποιοι άλλοι ψιγοντάρισαν τον ναι, και επίσης έχει το θράσος να μας λέει ότι θα ζητήσει και θα εφαρμόσει στη συνέχεια της διακυβέρνησης από τον ίδιο το να συνεχιστούν για να υπάρχουν δημοψηφίσματα. Μα δεν υπάρχει λόγος να γίνονται δημοψηφίσματα.
Αν το δημοψήφισμα γίνεται και παίρνει μια συγκεκριμένη απάντηση και ο ίδιος το μετατρέπει όπως ο ίδιος θα ήθελε, ποιος ο λόγος του δημοψηφίσματος? Για να πούμε δήθεν ότι είμαστε δημοκράτες? Φυσικά αυτά είναι αστεία πράγματα και αυτά μπορεί να τα καταγγείλει μόνο η Χρυσή Αυγή, γιατί η συγκεκριμένη λέει τα ίδια πράγματα εδώ και τόσα χρόνια. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους που τους βλέπουμε δήθεν να ξυφουλκούν μέσα στα έδρανα αυτά της Βουλής, αλλά όταν έρχεται το οποιοδήποτε νομοσχέδιο που είναι εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Τοκογλύφων, η ίδια η κυβέρνηση και η ίδια αυτή που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση να συμφωνούν απολύτως σε όλα. Μας μίλησε για τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα. Συμφωνούμε, το έχουμε πει από την προηγούμενη φορά, το λέμε συνεχώς. Ναι, έχουν εξαφανιστεί χρήματα το δημόσιο ταμείο, έχουν εξαφανιστεί λεφτά και έχουν γίνει περιουσίες. Αυτό το γνωρίζουμε. Όμως, τους 7 μήνες που διακυβέρνησε τη χώρα, δεν τον είδαμε να έχει πραγματικά θέληση να έρθει σε αντιπαλότητα με αυτούς και να χρεώσει ευθύνες και να δούμε ποιοι έχουν κλέψει τα λεφτά του Έλληνα πολίτη και να αποδοθούν ευθύνες για όλα αυτά. Και όχι μόνο όμορφα και ωραία λόγια τα οποία επί της ουσίας δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Είπε επίσης ότι πρέπει να ελεγχθούν όλες οι λίστες φοροδιαφυγής που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε π.χ. τη λίστα Λαγκάλτ και διάφορες άλλες. Μα η Χρυσή Αυγή έχει σηκώσει τη σημαία πάνω σε αυτό, έχει ζητήσει να ελεγχθούν όλες αυτές οι λίστες και έχουμε πάρει απαντήσεις από υπουργούς της κυβέρνησης ότι δεν γίνεται να ελεγχθούν, δεν είναι στις δυνατότητες της κυβέρνησης. Και επίσης ο ίδιος ο νυν πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής είναι αυτός που σε μια δημόσια συζήτηση που είχε με τους ΟΤΑ, με τους εκπροσώπους τους, είχε πει ότι ναι, υπάρχουν πολλές παρατυπίες, υπάρχουν πολλά χρήματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί, όμως δεν είναι καλό να τα συζητάμε τώρα, γιατί ο μοναδικός κερδισμένος από αυτό θα είναι η Χρυσή Αυγή. Αυτό είχε πει ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής. Σας έχουμε φέρει λοιπόν σε τόσο δύσκολη θέση, επειδή ξέρετε ότι αυτοί που λέμε και τα εννοούμε αυτά που λέμε, είμαστε η Χρυσή Αυγή, δεν τολμάτε να τα κάνετε, γιατί ξέρετε ότι αυτοί που είναι ολοκάθαροι σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο και ότι αν ψαχτούν τα πεπραγμένα ετών που έχουν προηγηθεί, θα αποδειχτεί ότι μόνο εμείς είμαστε καθαροί και αυτό σας φέρνει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα ήθελα να πω και άλλα, αλλά δεν προλαβαίνω λόγω του χρόνου. Θα ήθελα απλά να κλείσω λέγοντας ότι είτε καπιταλιστές, είτε φιλελεύθεροι, είτε κομμουνιστές, τα ίδια αφεντικά έχετε. Τρέχετε στο λευκό ήχο, εσείς οι επαναστάτες, οι κομμουνιστές, οι ριζοσπάστες, για να πάρετε την έγκριση από τον πρόεδρο της Αμερικής για το ότι θα εφαρμόσετε αυτά τα επέσχυτα μέτρα στον ελληνικό λαό. Εσείς οι οποίοι φωνάζατε, εσείς οι οποίοι έχετε κάποιους άλλους δίθεν αριστερούς σε σημαίες πίσω από τα γραφεία σας. Λοιπόν, η Χρυσή Αυγή φωνάζει για άλλη μια φορά και το διατυμπανίζει ότι θα είναι εδώ, θα υποστηρίξει τα δίκαια του ελληνικού λαού με οποιοδήποτε κόστος και με οποιοδήποτε τίμημα. Παρακαλώ τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, εκ μέρους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, να έλαβει το λόγο.